Την ώρα που φουντώνει η συζήτηση για την επέκταση τη υποχρεωτικότητα με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για κάτι τέτοιο, η Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία έκρινε ότι είναι συνταγματικό ο υποχρεωτικό εμβολιασμό κατηγοριών εργαζομένων όπω γιατροί, νοσηλευτέ, προσωπικό του ΕΚΑΒ και πυροσβέστε τη ΕΜΑΚ που είχαν προσφύγει κατά των υπουργικών αποφάσεων. λόγος του και πολλέ δυνατότητε για το λόγο. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε σωστό το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού, κρίνοντα ότι επιδεικνύει η την κοινωνική αλληλεγγύη δεν παραβιάζει τι αρχέ τη ισότητα και στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα. Με την πανδημία να προκαλεί καθημερινά δεκάδε θανάτου και τα νοσοκομεία να πιέζονται ασφικτικά, πληθαίνουν οι φωνέ για επέκταση τη υποχρεωτικότητα. Αρχή πρέπει να γίνει από του δημοσίου υπαλλήλου κάθε κλάδου και του ιερεί, οι οποίοι επίση πληρώνονται από του φόρου του ελληνικού λαού. Η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα πιο δύσκολη μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματο τη Νέα Αφρικανική Μετάλλαξη στην Κρήτη και του ειδικού να μιλούν για ταχεία διασπορά. Έχουμε και την εμφάνιση και άλλων ε, τέτοιων κρούσματων. Ε, Δυστυχώ είμαστε κοντά στην εποχή των γιορτών. Ε, η κινητικότητα είναι πολύ έντονη. Πόσο διάστημα δίνεται για, για να έχουμε μεγάλη, μεγάλη διασπορά τη όμικων? Δίνω περίπου ένα μήνα. Η μάχη στα νοσοκομεία τη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται και στο υποκράτη τη Θεσσαλονίκη νοσηλεύονται τέσσερι ανεμβολία στι νέε γυναίκε που διακομίστηκαν ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, με μία από αυτέ να βρίσκεται διασωληνωμένη στην εντατική. Πρόκειται για μια γυναίκα 41 ετών που ήταν στον 7ο μήνα τη κοίηση και οι γιατροί κατάφεραν να πάρουν το μωρό με κεσαρική. Έκκληση για εμβολιασμό απευθύνουν οι ειδικοί στι γυναίκε που θέλουν να μείνουν έγκαιε και η ανάρτηση του καθηγητή νεογνολογία Κοσμά Σαραφίδη με μια ακτινογραφία θώρακο ανεμβολία τη Αγγίου συγκλονίζει. Ακτινογραφία θώρακα ανεμβολία τη Αγγίου που διασωλυνώθηκε χτε και γέννησε πολύ προώρα λόγω τη βαρύτητα τη κατάστασή τη. Μόνο ο μισό από τον κάθε πνεύμονά τη λειτουργεί. Άγνωστη η πρόγνωση τη μητέρα. Οι γυναίκε είναι σε αυξημένο κίνδυνο για να νοσήσουν από τον COVID να μπουν στι μονάδε εντατική θεραπεία. Η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία Μίνα Γκάγκα τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού πριν από την εξωσωματική οικονομοποίηση. Πρέπει να είναι και προπόθεση για να μπει κάποιο σε διαδικασία εξωσωματική.